θέσεις για το τι συμβαίνει τελικά στις κεντρικές φυλακές. Θα θέλαμε τη δική σας αντίδραση μετά και που έχει φουντώσει, αν θέλετε, όλη αυτή η αντιπαράθεση. Μάλιστα. Όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρούμε απαράδεκτη την ενέργεια αυτή. Θεωρούμε ότι παραβιάζει κάποιο κανόνα ασφάλειας των φυλακών. Οποιασδήποτε φυλακή στον κόσμο θα παραβιάσει τους κανόνες ασφάλειας. Στο βίντεο φαίνονται τα πρόσωπα των κρατουμένων, φαίνονται τα πρόσωπα των δεσμοφυλάκων, οι εσωτερικοί χώροι και τονίζω τις κλειστές φυλακές. Είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα αυτή η ενέργεια. Ζητήσαμε χθες από τον αρχηγό αστυνομίας τη διεξαγωγή έρευνας για το θέμα της διαρροής και έχει διοριστεί, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, αξιωματικός αστυνομίας για να διερευνήσει. Ζητούμε επίσης από την αστυνομία την άμεση διαγραφή του βίντεο από το διαδίκτυο, καθότι τίθενται σοβαρά θέματα ασφάλειας. Υπάρχει επίσης σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία και θεωρείται και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία. Συνεπώς, υπάρχει αυτό το ζήτημα και φαντάζομαι γίνατε κι εσείς δέκτης και πολλών παραπώνων μετά από αυτή τη δημοσιοποίηση, ναι, έτσι. Ακριβώς. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Έχω δεχθεί παράπονα και από φυλακισμένους, έχω δεχθεί και από τους συγγενείς τους, αλλά και από δικηγόρους οι οποίοι επιφυλάσσουν τα δικαιώματά τους. Διότι είναι απαράδεκτο αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στον χώρο της φυλακής για να σοφονιστούν. Δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται οι φυλακές και ειδικά τα θέματα ασφάλειας είναι απαράδεκτο για πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν μπορώ να επιτρέψω τη θυματοποίηση της ασφάλειας των φυλακών, των δεσμοφυλάκων και των κρατουμένων, καθότι αυτά τα θέματα ασφάλειας θέτουν τον οργανισμό σε σοβαρούς κινδύνους με απρόβλεπτες συνέπειες. Τα βίντεο από το κλειστό κύκλωμα των φυλακών ουσιαστικά θεωρούνται απόρριτα? Είναι απόρριτα, βεβαίως. Είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Είναι απόρριτα και η δημοσιοποίησή τους συνιστά ποινικό αδίκημα. Χρησιμοποιούνται στα πλαίσια, και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια ποινικής διερεύνησης και στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας. Και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει... Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν σας ακούσαμε καλά, κύριε Αριστοτέλους? Η οποία δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Και οποιαδήποτε δημοσιοποίηση μαρτυρικού υλικού θα προκαλέσει ζημιά στην υπόθεση, αλλά και είναι και ποινικό αδίκημα. Είστε αρκετά αυστηροί και θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον ουσιαστικά θεωρείτε ότι είναι τυχαία, κατά την άποψή σας, η χρονική στιγμή. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει, και ήδη έχουν ακουστεί στο πλαίσιο μιας πολιτικής κόντρας που ξέσπασε, ότι ίσως επειδή βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο, αυτά τα πράγματα να βγαίνουν πιο εύκολα προς τα έξω. Και ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά αυτή την πτυχή? Αν έχετε κάποιο μήνυμα να στείλετε. Βεβαίως. Είναι ένας λογικός άνθρωπος, ένας λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος, ένα περιστατικό το οποίο συνέβη πριν από ένα χρόνο. Έχει συζητηθεί από λίγες φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι τυχαίο το χρονικό διάστημα της δημοσιοποίησης. Δεν είναι τυχαίο, και λέτε. Και αυτό λέω ότι είναι λυπηρό να χρησιμοποιούνται οι φυλακές και ειδικά τα θέματα ασφάλειας για πολιτικές σκοπιμότητες. Δηλαδή, όλοι μας, σε κάποιες περιπτώσεις, πρέπει να σκεφτόμαστε πιο σοβαρά. Και να μην σκεφτόμαστε μόνο τις εντυπώσεις που θα αποκομίσουμε. Εδώ είναι θέματα ασφάλειας. Δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για πολιτικές σκοπιμότητες. Θα πρέπει να υπάρξει τιμωρία για αυτά τα περιστατικά, ούτως ώστε να μην επαναληφθούν. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, για να κάνω λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου, θα μπορούσε να πει κάποιος ο οποίος πολιτεύεται και έχει εκλεγεί, για παράδειγμα, από τους πολίτες, ότι ξέρετε, όταν μπαίνουμε δηλαδή σε προεκλογική περίοδο, θα σταματούμε εμείς να διερευνούμε υποθέσεις και να ελέγχουμε κατά πόσον οι θεσμοί και οι αρχές δουλεύουν σωστά? Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στην κριτική. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να βγαίνουν θέματα στη δημοσιότητα που αφορούν στις φυλακές και πάντοτε με κάθε ειλικρίνεια θα βγαίνω και θα απαντώ. Θα δίνω τη δική μας θέση. Αυτή όμως η περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική. Εδώ τίθενται θέματα ασφάλειας. Δεν είναι το ίδιο με οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Ίσως και είναι πολύ σημαντικό, και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε, να κάνουμε και εμείς ως ΜΜΕ και την αυτοκριτική μας, όταν έχουμε τέτοια στοιχεία, να είμαστε και εμείς προσεκτικοί, αλλά μετά θα μας πει κάποιος,
δίνεται από τη Βουλή, δηλαδή διαρρέει από έναν αξιωματούχο. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ακριβώς σίγουρα. Συνεπώς, ίσως πρέπει να ξεκινήσει από κάπου πιο ψηλά, δηλαδή ο έλεγχος και τα αποτρεπτικά, αν θέλετε, μέτρα. Σίγουρα, όταν ένας αξιωματούχος κάτω προβαίνει προς αυτές τις ενέργειες, σίγουρα αυτό είναι κατά δικαστήριο. Και ειδικά τα θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, γιατί και για τους δημοσιογράφους. Είναι έντονα κάθετη. Έχει δημιουργηθεί σοβαρά πρόβλημα ασφάλειας. Έχει δημιουργηθεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Γιατί και για τους δημοσιογράφους είναι πολύ σημαντικό και η πηγή από την οποία, το αξιόπιστο της πηγής. Και τι πιο αξιόπιστο, αν θέλετε, από έναν δημόσιο αξιωματούχο. Μα σίγουρα οι δημοσιογράφοι τη δουλειά τους κάνουν. Δεν είναι θέμα, σε αυτή την περίπτωση δεν είμαστε το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Σημασία έχει αυτός ο οποίος το έδωσε και αυτός ο οποίος το έδωσε στο άτομο αυτό και αυτός ο οποίος το έδωσε στη δημοσιότητα. Λοιπόν, άρα εσείς διαπιστώνετε τρύπες στην αστυνομία για τη διαρροή. Αυτό είναι θέμα της διερεύνησης από την αστυνομία. Δεν μπορώ εγώ να τοποθετηθώ σε αυτό το θέμα. Εγώ θέλω πλήρη διερεύνηση και δεν είμαι από τα άτομα τα οποία όταν κλείσουν τα φόρα της δημοσιότητας θα ξεχάσω αυτή την υπόθεση. Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και θα αναμένω το αποτέλεσμα της ποινικής διερεύνησης. Χθες στη Βουλή ελέγχθησαν και συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τους λόγους που οδήγησαν στη δημοσιοποίηση, καθώς είναι ένα θέμα που χρονίζει, για τα βήματα που έγιναν, για βήματα που δεν έγιναν, εγείροντας μάλιστα και ερωτήματα για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στις φυλακές. Ένα εύλογο ερώτημα, γιατί ήδη έχει δημοσιοποιηθεί και βασίζομαι σε δημοσιευμένες αναφορές, πώς ένας δεσμοφύλακας του ανατίθεται να μεταφέρει 10 και 11 βαρυπινίτες. Κύριε Αξιωτήρου, αυτό το θέμα και αυτές τις ερωτήσεις τις έχω απαντήσει πριν ένα χρόνο, πριν 6 μήνες. Έχω δώσει σαφέστατες απαντήσεις. Το ίδιο το έχω απαντήσει και γραπτό σε ερώτημα της βουλευτή στα πλαίσια κοινωνιστικού ελέγχου. Έχω απαντήσει αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ κάθε 6 μήνες να συζητώ το ίδιο θέμα. Μας θυμίζετε απλά τι είχατε απαντήσει. Δεν έχω να συζητήσω. Το έχω απαντήσει. Μπορείτε να τρέξετε στην κοινωνία. Έχω απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Θα ανατρέξω. Έχω δώσει απαντήσεις. Δεν μπορώ κάθε 6 μήνες να απαντώ τα ίδια πράγματα, το ίδιο θέμα. Δεν έχουμε άλλα θέματα δηλαδή να ασχοληθούμε. Και θα ασχολούμαι συνέχεια με το ίδιο περιστατικό, το οποίο έχω απαντήσει και γραπτός. Δεν μπορώ, δηλαδή δεν είναι σωστή διαδικασία. Ναι, θεωρείτε ότι το θέμα, το τι απαντήσεις είχατε να δώσετε, έπρεπε να θεωρείτε λήξαν και να μην επαναφέρετε. Έχω δώσει σαφέστατες απαντήσεις. Έχω απαντήσει και στους δημοσιογράφους σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πριν ένα χρόνο. Το ίδιο πριν 6 μήνες, όταν υπήρχε δημοσίευμα στην Εφημερίδα που αναφέρθηκε το θέμα, δεν θα το συζητώ κάθε 6 μήνες. Προτίθεστε εσείς ως διεύθυνση των φυλακών, μετά και το τελευταίο περιστατικό, και προσπαθώντας, αν θέλετε, να προτείνετε, αν έχετε να εισηγηθείτε κάποια μέτρα που μπορεί να λάβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προστατευτεί το έργο σας με τρόπο, όχι που να αποτελεί συγκάλυψη προς Θεού, αλλά να έχετε κάποια εργαλεία για να μπορέσετε το ήδη δύσκολο έργο μέσα στις φυλακές να διεκπεραιώνετε την εργασία σας. Έχετε κάποιες εισηγήσεις ή κάνατε εισηγήσεις και δεν τις ακούστηκαν? Κοιτάξτε, έχουμε από την ημέρα ανάληψης του καθηγόντος μου εδώ πριν 2,5 χρόνια, έχουμε κάνει πάρα πολλά. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Εντοπίσαμε σοβαρότατα κένα. Και στα θέματα ασφάλειας, και στα θέματα διαδικασίας, και στα δικαιώματα των κρατουμένων, και στα δικαιώματα των δεσμοφυλάκων, και προχωρούμε. Προχωρούμε με στρατηγικό σχεδιασμό, τον οποίο έχουμε κατακτήσει. Πότε αναμένεται να υλοποιηθεί, γιατί συνήθως... Υλοποιείται, είναι βήμα με βήμα υλοποίηση. Έχουν υλοποιηθεί αρκετά και προχωρούμε και στην περαιτέρω υλοποίηση. Είναι και πράγματα τα οποία εκτώνται από διαδικασίες προσφορών. Δεν είναι πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Μάλιστα. Κυρία Αριστοτέλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κρατάω αυτό που είπατε, γιατί είναι ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες και το κρίνουμε ως πολύ σημαντικό, ότι διαμηνύεται κάτω τα χέρια από τα θέματα τα ευαίσθητα που αφορούν τις φυλακές από οποιασδήποτε προεκλογικές σκοπιμότητες. Ακριβώς έτσι. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, κυρία Αριστοτέλου. Θα ήθελα κάποια ενημέρωση σε σχέση με το Υπουργείο.